Στην Ελλάδα χρειαζόμαστε καινοτομία παντού. Στην ανάγκη η καινοτομία να αποτελέσει το χρησιμότερο όλων των εργαλείων, στην ανάπτυξη της οικονομίας όχι μόνο της τοπικής αλλά και της εθνικής γενικότερα, αναφέρθηκαν οι συμμετέχοντες στο διήμερο συνέδριο καινοτομίας που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο για πέμπτη χρονιά. Μόνο μέσα στο 2023 τουλάχιστον 7 εταιρείες του Μητρώου Elevate Greece δέχτηκαν σημαντικές επενδύσεις συνολικού ύψους 115 εκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, η Ελλάδα διαθέτει δύο μονόκερους, δηλαδή καινοτόμες εταιρείες με αποτίμηση άνω του 1 δις δολαρίων, ενώ σε ανάλογη αναπτυξιακή πορεία βρίσκονται και άλλες εταιρείες, οι λεγόμενες unicorns. Όλα αυτά δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Η πρόκληση για όλους μας είναι να αναπτύξουμε μεγάλες ταχύτητες μέσα σε αυτό το δρόμο. Στη βάση της επιχειρηματικότητας, η καινοτομία, όπως επισημάνθηκε, μπορεί να γίνει το όχημα για μια υπερεθνική προσπάθεια που μπορεί να διαγράψει μια εταιρεία από την Ελλάδα, εφόσον τα στοιχεία που διαθέτει βασίζονται στην πρωτοπορία και την τεχνολογία. Εμείς, εθνικοί, αποζητούμε την καινοτομία. Τη θέλουμε την καινοτομία όχι απλά να τη στηρίζουμε σαν φορέας, αλλά και να την ενσωματώνουμε στο δικό μας τρόπο λειτουργίας και θεωρούμε ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο θα οδηγηθούμε και στη δικιά μας μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, αλλά και σε μεγαλύτερη ανάπτυξη για τον τόπο και την περιφέρεια γενικότερα. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει όφελος εάν η έρευνα γίνεται για την έρευνα και η καινοτομία δημιουργείται απλά για τα paper. Αν δεν γίνει μια επιχειρηματική πρόταση που να ωφεληθεί ο τελικός καταναλωτής, δεν έχουμε τελικά κανένα όφελος από την καινοτομία πέρα από την ικανοποίηση της ανάπτυξης κάτι πρωτοποριακού. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, που πραγματοποιείται στο Επιμελητήριο Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, υλοποιείται και εργαστήριο Bootcamp στο ΙΤΕ με στόχο τη γνωριμία επενδυτών και funds με ερευνητικές ομάδες και start-ups με στόχο την προώθηση ακόμη και χρηματοδοτήσεων. Αυτό το κάνουμε για πέμπτη χρονιά για ένα λόγο, γιατί υπάρχει τρομερή δυναμική στην Κρήτη και από μας υπάρχει η διάθεση και να στηρίξουμε αυτή τη δυναμική και να την δούμε να ανθίζει και να δημιουργεί αποτελέσματα, θέσεις εργασίας και να κάνει καλό τόσο στην τοπική οικονομία όσο και στην οικονομία της χώρας μας. Πλέον έχουμε μια μεγάλη αλλαγή και πράγματι, οι startups μας δημιουργούν μια καινούργια κατάσταση και είναι αυτές που καθορίζουν και τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Το θέμα είναι αν μπορεί να γίνει αυτό ακόμα να μεγαλώσει κι άλλο, έτσι και να συμπεριλάβει, αν θέλετε, ας πούμε, περισσότερους ενδιαφερόμενους από τη μία, να κατανοήσουμε όλοι ότι βρισκόμαστε έτσι σε μια τεχνολογική καθαρά εποχή, στην οποία πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα στο σακί. Εν μέσω του συνεδρίου, ωστόσο, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Μάξιμος Ενετάκης σημείωσε ότι η Κρήτη και το οικοσύστημά της έχουν μια αποτύπωση που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παράδειγμα, αναφερόμενος και στη στόχευση στο νησί να δημιουργηθεί ο πρώτος κόμβος καινοτομίας στη χώρα. Θέλω να πιστεύω ότι και η βούληση του κυρίου Υπουργού και η αποδοχή που υπάρχει και από το Γενική Γραμματεία Έρευνας Καινοτομίας και πρωτίστως, αν λέει κανείς, η δική μας επιμονή στην προσπάθεια θα φέρει τα αποτελέσματα προς όφελος όλου του οικοσυστήματος.